Κοιτάξτε, ήρθαμε να παίξουμε σε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε αρκετά, θεωρώ, πολύ καλά το πρωτάθλημα. Σαν αντιθέση με εμάς που δεν γινόταν να το ξεκινήσουμε τόσο πιο άσχημα. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου που παρόλη την πίεση, παρόλο το που νιώθουμε ως ομάδα που δεν καταφέραμε σε άλλους αγώνες να πάρουμε τους βαθμούς, σήμερα σταθήκαμε πάρα πολύ σοβαροί, πάρα πολύ πειθαρχημένοι και καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη για να μπούμε και εμείς στο πρωτάθλημα. Σήμερα εδώ απέναντι στον Ευπακτιακό Αστέρα, πάντως η ομάδα σας έχει συνηθίσει ότι σημειώνει αρκετά γκολ στα παιχνίδια. Σήμερα όμως εδώ στο γήπεδο του Αντιρίου δεν δέχτηκε κανένα γκολ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και σημείωσε 4 γκολ. Περιμένατε μια τόσο εύκολη επικράτηση απέναντι στον Ευπακτιακό? Όχι, σίγουρα. Άμα το λέγαμε από πριν, δεν νομίζω να το. Ούτε στα όνειρά μας νομίζω δεν ήμασταν τόσο. Μάλλον δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν αισιόδοξοι. Η ψυχολογία που ήρθαμε νομίζω ήταν στο χειρότερο σημείο που μπορούσε να υπάρξει σε μια ομάδα. Έχουμε από 4 ήττες. Απλά μίλησαμε πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα. Δεν είμαστε ομάδα για να έχουμε 0 βαθμούς. Σε κανένα μας δεν δείξαμε ότι ήμασταν τόσο κακοί. Απλά σήμερα νομίζω ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι και σε όσο διάρκεισε ο αγώνας, γιατί στα προηγούμενα μάτς είχαμε κάποιες διακυμάνσεις, μπορώ να πω, στη συγκέντρωσή μας και το πληρώναμε. Σήμερα νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, αν εξαιρέσουμε με δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο που ο αντίπαλος έκανε δύο ευκαιρίες και θα μπορούσε να βάλει κάποιο γκολ, αλλά νομίζω ότι σήμερα κυριαρχήσαμε δίκαια, ήμασταν πιο καλοί. Πατάγαμε καλά. Με τα γκολ, βέβαια, πήραμε και την ψυχολογία που θα έπρεπε ώστε να πάρουμε τον αγώνα που θέλαμε και τους 3 βαθμούς. Εύχομαι καταρχήν να ευχαριστήσω την ομάδα της Ναυπάκτου για την φιλοξενία και της εύχομαι καλή συνέχεια. Το σημείο κλειδί που έκανε τη σημερινή αναμέτρηση, ποιο θεωρείτε ότι ήταν? Η ηρεμία που είχαμε ως ομάδα σήμερα, γιατί με όλα αυτά που περάσαμε, δεν νομίζω ότι καταφέραμε, μάλλον βρήκαμε το ψυχικό σθένος για να αντιδράσουμε. Αυτό ήταν το θέμα, ότι έπρεπε κάποια στιγμή να αντιδράσουμε. Και το καταφέραμε σήμερα. Αυτό ήταν το κλειδί. Δεν είναι να μην σταθώ σε κάποια φάση, δεν νομίζω ότι έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα, τελείωσε και η πέμπτη αγωνιστική. Έχετε δει αρκετές ομάδες, τις μισές περίπου ομάδες που είναι στον τέταρτο όμιλο. Σε ένα φετινό πρωτάθλημα το οποίο τη μία αγωνιστική διεκδικεί στο πρωτάθλημα και την άλλη είσαι στην παρακάτω κατηγορία. Πιστεύετε ότι θα αργήσει πολύ να ξεχωρίσει κάποιος είτε από αυτούς που θα καταλήξουν στην άλλη κατηγορία, στην παρακάτω κατηγορία, είτε σε αυτούς που θα πάρουν για να βάλουν το πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα παρατήσουν τη χρονιά ή θα τελειώσουν με 5-6 βαθμούς. Αυτό δεν νομίζω ότι θα υπάρξει φέτος. Αυτό όμως είναι σημαντικό για όλο το πρωτάθλημα, ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός μέχρι το τέλος. Τώρα, κάποιες ίσως μείνουν, ίσως δεν μείνουν. Αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά βλέπουμε όμως ότι δεν υπάρχει η ομάδα που είναι για να πέσει από τώρα. Δεν θα υπάρξει ομάδα, νομίζω. Και στην πορεία θα δούμε ότι και αυτές που είναι πιο πίσω θα πάρουν τους βαθμούς που χρειάζεται για να μείνουν στην κατηγορία. Ναι, σίγουρα είναι μια βαριά ήττα. Σίγουρα το σκορ είναι βαρύ. Δεν θα πω όμως ότι ήταν και άδικο το σκορ. Πιστεύω ότι πήραμε ακριβώς αυτό που αξίζαμε σε αυτό το παιχνίδι. Όπως σας έχω ξαναπεί στο παρελθόν, για προπονητή δεν είναι μόνο το αποτελέσμα για το αγωνιστικό μέρος του παιχνιδιού, είναι και η διαχείριση των προηγούμενων αποτελεσμάτων. Εμείς ευτυχήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια να έχουμε κάνει καλές εμφανίσεις και καλή βαθμολογική συγκομιδή. Άρα ήμουν σίγουρος ότι αυτό το παιχνίδι το σημερινό θα είναι το πιο δύσκολο μέχρι τώρα παιχνίδι. Προσπάθησα να το περάσω όλη τη βδομάδα στα παιδιά, αλλά τελικά την ευθύνη την πάρω εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν τα κατάφερα να τους πείσω ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Συν ότι ήταν μια κακή απόδοση και μια που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, παίξαμε και σε ένα γήπεδο που δεν είναι το δικό μας. Λίγο δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ισχύει και για τους δύο. Δεν θέλω να μαυρώσω ότι δεν χάσαμε εμείς, κέρδισε η Ανατολή. Έτσι. Και συγχαρητήρια κιόλας να δώσουμε την ευκαιρία στην ομάδα της Ανατολής που δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε τώρα να διαχειριστούμε αυτή τη βαριά, όπως λέμε, ήττα. Και νομίζω ότι αυτή η διαχείριση θα είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη διαχείριση που είχα να κάνω μια επιτυχημένων αποτελεσμάτων. Τώρα η επόμενη αγωνιστική, ένα παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα με τον Απόλλωνα Ευπαλίου. Μια ομάδα που και αυτή φέτος με την παρουσία της στην ΓΑΜΑ Εθνική έχει εντυπωσιάσει. Δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι το επόμενο παιχνίδι. Εμείς τα κοιτάμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά. Θα είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι μια ομάδα, γνωριζόμαστε και δύο ομάδες, τα παιδιά γνωρίζουν μεταξύ τους.
Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα το αποτέλεσμα θα μας βοηθήσει σε εισαγωγικά να έχουμε μια καλύτερη απόδοση, να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να βγάλουμε περισσότερο πάθος και τακτικά και αγωνιστικά γενικότερα και να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που το θέλουμε πάρα 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 πολύ. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Δεν ήταν και ότι καλύτερο. Εντάξει, πήραμε αυτό που αξίζαμε. Ήμασταν τραγικοί, μπορώ να σου πω. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια για αυτή την εμφάνιση. Ζητήσουμε ένα συγγνώμη για τον κόσμο που ήρθε και μας είδε και να τους προσχεθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη συνέχεια. Ο Ναυπακτιακός φέτος έχει μια πιο νεανική ομάδα σε σχέση με την ομάδα που ήταν πέρυσι. Πώς έχεις δει την ομάδα μέχρι σήμερα? Εντάξει, έχει πιο νεανική, υπάρχει ενθουσιασμός, απλά δεν υπάρχει και εμπειρία μεγάλη όπως φάνηκε σε αυτό το μάτς. Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Το ότι προηγηθήκαν οι αντίπαλοι στο σκορ δεν σημαίνει ότι έπρεπε να το παρατήσουμε έτσι εύκολα. Εγώ αυτό μου φάνηκε. Αυτό είδα. Τώρα η επόμενη αγωνιστική είναι με ένα τοπικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα Ευπάλιο. Δεν υπάρχει ντέρμπι, όλα ντέρμπι. Όλα τρεις βαθμούς, σε όλα τα μάτια τρεις βαθμούς παίρνεις ή τρεις βαθμούς χάνεις. Πριν και υπάρχει σουπαλία, εντάξει. Όλα τα μάτια είναι τα ίδια, δεν υπάρχει ντέρμπι. Πάμε για την νίκη, γιατί πρέπει να βγάλουμε μια αντίδραση. Αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό ήταν ντροπιαστικό. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό νομίζω. Εντάξει, απογοητεύσαμε τους εαυτούς μας, τον κόσμο, τη διοίκηση. Να πάμε μια άλλη εβδομάδα, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και τίποτα λιγότερο.